Φιλοξενούμε στο στούντιο του σταθμού την κυρία Μαρία Καναβάκη, η οποία είναι υποψήφια δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού Ηράκλειου για σένα. Καλώς ήρθατε, κυρία Καναβάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι και καλό μήνα. Και καλό μήνα και καλό σας βρήκα. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ. Ηράκλειου για σένα. Τι μήνυμα μου περνάτε με το Ηράκλειο για σένα? Το μήνυμα που περνάμε με το Ηράκλειο για σένα είναι ότι είμαστε εδώ για να είμαστε πραγματικά δίπλα σου. Για να είμαστε εδώ όποτε μας χρειαστείς, για να είμαστε εδώ να μας μιλάς, να σε ακούμε, να μας βλέπεις, να σε βλέπουμε. Είναι κάτι που είναι πολύ οικείο. Γιατί εκεί είμαστε κι εμείς, στο συνδυασμό Ηράκλειο για σένα είμαστε απλοί, προσιτοί και θα είμαστε εδώ για σένα, για την Ηρακλειώτισσα και για τον Ηρακλειώτη. Ναι, το θέμα είναι και πόσο εύκολο είναι αυτό, βέβαια, κυρία Καναβάκη, γιατί μέχρι σήμερα, ξέρετε, έχουμε περάσει από πάρα πολλά στάδια σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοτικές αρχές και εσείς γνωρίζετε και εκ των έσω πράγματα, γιατί έχετε τόσα χρόνια την εμπειρία. Και πριν μπείτε στο στίβο αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης, το κοιτίο των παραπώνων, τα παράπονά σου στο Δήμαρχο, όταν θέλαμε να παραπέμψουμε τα προβλήματα και να τα πάμε βήματα παραπίσω, όχι να τα λύσουμε. Αυτό λοιπόν το Ηράκλειο για σένα, πραγματικά έτσι όπως το λέτε, με το μήνυμα το οποίο περνάτε αυτή την ώρα, είμαστε εκεί οι άνθρωποι και είμαστε εδώ για σένα, νομίζω ότι δίνει πάρα πολλές υποσχέσεις, το ξέρετε. Δεν δίνει υποσχέσεις, κυρία Δουλγεράκη, είναι πράξη. Ξέρετε, εμένα οι συνδημότες μου δεν με γνωρίζουν τώρα. Ήμουν πάντα εκεί. Και αυτό το μήνυμα που είπα το έχω περάσει και το έχω κάνει πράξη όλα τα χρόνια, τα σχεδόν 10 χρόνια που βρίσκομαι στο Δήμο Ηρακλείου. Η πόρτα του γραφείου μου ήταν πάντοτε ανοιχτή, τα τηλέφωνά μου επίσης. Δεν με γνωρίζουν τώρα οι Ηρακλειώτες, ξαναλέω. Με έβλεπαν, τους έβλεπα, μου μιλούσαν, τους μιλούσα, με χαιρετούσαν και τους χαιρετούσα. Δεν άρχισα ξαφνικά να τους μιλάω, δεν άρχισαν ξαφνικά να με βλέπουν να περπατώ στην πόλη, δεν άρχισαν ξαφνικά να με βλέπουν να απλώνω το χέρι μου και να τους χαιρετάω. Το μήνυμα αυτό είναι κάτι που εγώ έχω κάνει πράξη, ήμουν πάντοτε εκεί και άκουγα και τα παράπονα και τα ζητήματα και τα αιτήματα. Και αυτό έχω σκοπό να συνεχίσω. Να σας πω κάτι, αυτό θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι εκεί, στο Δημαρχείο, στο Δήμο του, που είναι η πρώτη πόρτα που χτυπάει ό,τι και να του συμβεί, και καλά κάνει, αυτό είναι το καθήκον μας, να είμαστε εκεί για τους συνδημότες μας, για αυτούς που μας έχουν κάνει την τιμή να μας εκλέξουν αιρετούς στο ανώτατο όργανο της πόλης μας. Καλά κάνει και μας χτυπάει την πόρτα. Καλά κάνει και έρχεται να μας πει το παράπονό του. Αυτός είναι, και αυτός μάλλον είναι ο ρόλος μας, και έτσι πρέπει να είμαστε. Να είμαστε εκεί για αυτόν, για εκείνον, για σένα. Από την άλλη, ωστόσο, θα ρωτούσα πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει και πώς μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά τα οποία βιώνει ο καθένας από εμάς μέχρι σήμερα. Όχι σαφέστατα με δική σας ευθύνη, αλλά τολμώ να το ρωτήσω, κυρία Καναβάκη. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει από τη μία η γραφειοκρατία, όταν ξέρουμε από την άλλη ότι υπάρχει αυτή η δυστοκία και η υποστελέχωση, όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει η υποχρηματοδότηση, εν πάση περιπτώσει, με χίλιους δυο τρόπους λόγους και με ό,τι μπορεί να επικαλεστεί ο καθένας από εμάς, υπάρχουν πάντα προβλήματα τα οποία μας αφήνουν στην αναμονή πολύ περισσότερο. Πώς μπορεί να διορθωθεί? Και το λέω αυτό γιατί έχω ακούσει πολλούς, έχω διαβάσει δηλώσεις σας, αλλά ακούω όλο αυτό το διάστημα και πολλούς συνυποψηφίους με εσάς να λένε ότι, ξέρετε, εμάς προτεραιότητά μας είναι να ξεκινήσουμε εκ των έσω. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς εννοούμε. Αυτή η προτεραιότητα είναι δική μας. Αυτή η προτεραιότητα να ξεκινήσουμε εκ των έσω είναι κάτι που το βάλαμε εμείς πρώτοι στην ατζέντα της προεκλογικής περίοδου. Και όταν λέω εμείς, εννοούμε εγώ ως υποψήφια δήμαρχος, ως επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα και όλος ο συνδυασμός του Ηράκλειο για σένα. Και το βάλαμε εμείς πρώτοι, κυρία Δουλγεράκη, γιατί είμαστε και αυτοί που ξέρουμε το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Ηρακλείου. Έχω θητεύσει σχεδόν 10 χρόνια αντιδήμαρχος. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Ηρακλείου. Θέλει μία βαθιά ανασυγκρότηση και μία μεγάλη αναδιοργάνωση.
και αυτό θα γίνει πρώτα απ' όλα από τις υπηρεσίες του. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει έναν παλιό οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών που πρέπει να τροποποιηθεί για να αποκτήσει και νέες και νέες οργανικές θέσεις, άρα να στελεχωθεί, διότι όπως είπατε κι εσείς υπάρχει σοβαρότατο θέμα υποστελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών και θα πρέπει επίσης να γίνει ένας σύγχρονος επικαιροποιημένος οργανισμός που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες με ειδικότητες που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες μας και που τώρα δεν υπάρχουν στο Δήμο Ηρακλείου. Εμείς το θέσαμε αυτό το θέμα πρώτοι. Παρένθεση. Χαιρόμαστε που ακολούθησαν κάποιοι και έκαναν τον κόπο να μάθουν τι είναι ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών και μάλιστα κάποιοι που μέσα στις παρατάξεις τους έχουν ανθρώπους οι οποίοι εμπόδισαν την εξέλιξη αυτή, δεν ψήφισαν ή δεν άφησαν καν να συζητηθεί ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. Θέτουμε λοιπόν ως πρώτη προτεραιότητα, άμεση. Έχω πει ότι αν μας κάνουν την τιμή να μας εκλέξουν οι Ηρακλειώτες Δημοτική Αρχή, η πρώτη εισήγηση που θα περάσει, που θα ψηφιστεί, που θα πάει προς ψήφιση μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι ο νέος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών. Λίγο πολύ απαντήσατε, αλλά δεν ήταν τόσο ολοκληρωμένο σε αυτό που ετοιμαζόμαν να σας ρωτήσω. Το ξαναθέτω λοιπόν από την αρχή με το ερώτημα. Πήγα μάλιστα και να σας διακόψω. Μα γιατί αφού είχατε θέση ευθύνης πάνω σε αυτό το τομέα το διάστημα που ήσασταν αντιδήμαρχος, έστω και με δειλά βήματα, δεν το προχωρήσατε αυτό? Εν μέρει απαντήσατε, οπότε μπορείτε να ολοκληρωμένα. Θα σας απαντήσω και θα σας πω καταρχήν ότι σε ό,τι με αφορά δεν συνηθίζω τα δειλά βήματα, συνηθίζω τα τολμηρά βήματα. Από εκεί και πέρα, τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών ως αρμόδια αντιδήμαρχος τον έχω δουλέψει, τον έφτασα ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως να υπενθυμίσουμε κι εσείς ως πολύ καλή και έμπειρη δημοσιογράφος το ξέρετε πολύ καλά ότι ο Δήμος Ηρακλείου και όχι μόνο η αυτοδιοίκηση την θητεία την τελευταία είχε την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική δυστυχώς, και είναι κάτι που έχω πει δημόσια και θα το λέω, θα τολμώ να το λέω, να εκφράζω την άποψή μου που δεν είναι μόνο η άποψή μου, είναι η πραγματικότητα. Στο Δήμο Ηρακλείου η απλή αναλογική με τη σύνθεση που υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο πήγε σε πολλά ζητήματα, σοβαρά ζητήματα, την πόλη πίσω. Όταν πήγα την εισήγηση για τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν δέχθηκαν καν οι παρατάξεις που είχαν την πλειοψηφία να συζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση, για να πάμε παρακάτω, ο οργανισμός έμεινε στο σιρτάρι μου και είμαι ο άνθρωπος που ξέρω πού θα τον βρω, ξέρω από πού θα ξεκινήσω και ξέρω και τι σημαίνει εσωτερική ανασυγκρότηση του Δήμου Ηρακλείου. Τον διοργανώνω ξανά, σωστά, απαιτώ και διεκδικώ επιτέλους ο τέταρτος Δήμος της χώρας να αποκτήσει προσωπικό, επαρκές και ειδικότητες που πρέπει να έχει και έτσι θα οπλιστεί για να αντιμετωπίσει τι? Να αντιμετωπίσει αυτά που λέγαμε από την αρχή, αυτά που είπατε κι εσείς, να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητά μας είναι αμήλικτη και η καθημερινότητά μας είναι και αυτή, αν θέλετε, που μας απασχολεί. Είναι αυτή που κάνει τον πολίτη, κάνει τον δημότη να έρθει σε επαφή με το Δήμο, να παραπονεθεί, να ζητήσει, να απαιτήσει. Μια λάμπα, ένα πεζοδρόμιο, τα απορρίμματά του μαζεμένα, ένα κοινόχρηστο χώρο, τα δέντρα του κλαδεμένα, απλά πράγματα που όμως δεν είναι αυτονόητα. Δεν είναι αυτονόητα στην ελληνική πραγματικότητα, διότι υπάρχει μία δεδαλώδης, μία τεράστια γραφειοκρατία, η οποία και αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά, αν θέλετε, και επιτέλους οι Δήμοι να διεκδικήσουν από το κεντρικό κράτος την αυτοτέλειά τους και την απελευθέρωσή τους από όλες αυτές τις γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, αλλά και μία καθημερινότητα που για να ξεπεραστεί πρέπει να έχεις το σωστό και το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Οι ελάχιστοι πια δημοτικοί υπάλληλοι που έχουν παραμείνει στο Δήμο μας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, όμως δεν αρκούν, δεν μπορεί να είσαι παντού. Είμαστε ένας τεράστιος Δήμος, τα διοικητικά μας όρια είναι πάρα πολύ μεγάλα, δεν είναι μόνο το αστικό κομμάτι της πόλης, δεν είναι μόνο οι γειτονιές και οι συνοικίες, τα προάστια του Ηρακλείου, είναι τα χωριά μας. Όλα αυτά δεν φτάνουν να τα αντιμετωπίσεις, δεν φτάνει πια το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και ως αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών
τη δεύτερη θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής, ήταν κάτι που δημόσια το έθετα όποτε μου δινόταν η ευκαιρία. Και ήταν και κάτι που είχα θέσει στα αρμόδια Υπουργεία και γραπτός και προφορικός, όταν υπουργοί επισκέπτονταν τον Δήμο Ηρακλείου, ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει η αφέμαξη από προσωπικό στους Δήμους. Επομένως, διεκδικούμε προσλήψεις για το Δήμο Ηρακλείου, φτιάχνουμε σωστά το εσωτερικό του περιβάλλον, προχωράμε στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας, λέμε με ειλικρίνεια στους δημότες τι μπορούμε να κάνουμε και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, διότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ξαφνικά, ούτε όλα αμέσως. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το Ηράκλειο είναι μια σύγχρονη μεγαλούπολη με ποικίλα θέματα σε εξέλιξη. Επομένως, όλα αυτά θα πρέπει να δρομολογηθούν, να μπουν σε μια σωστή βάση. Θα πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία των πάντων. Θα πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου να γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στο Δήμο, και εμείς αυτό μπορούμε, το κατέχουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι το απαιτώ και διεκδικό που είπατε στην ροή του λόγου σας, κυρία Καναβάκη, ότι πρωτίστως έχει να κάνει με το πόσο θα το επιτρέψουν από το κεντρικό κράτος να μπορεί να προχωρήσει η τοπική αυτοδιοίκηση με τον τρόπο που εσείς εκφράσατε πριν από λίγο. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι τα δύσκολα. Εδώ είναι τα πράγματα δύσκολα, διότι το κεντρικό κράτος έως τώρα, και πιστεύω ότι έτσι δυστυχώς θα συνεχίσει, έχει μάθει να μεταβιβάζει μόνο αρμοδιότητες του ΣΟΤΑ, μόνο καθήκοντα, χωρίς να φροντίζει να τους δίνει και τους χρηματικούς πόρους τους απαραίτητους και το ανθρώπινό του δυναμικό. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή φωνή, θα πρέπει να έχουμε μια διεκδικητική φωνή, και θα πρέπει σε ό,τι μας αφορά, και το τοποθετώ μόνο στο Δήμο Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, ο Δήμαρχος της πόλης και η Δημοτική Αρχή να απαιτεί, να διεκδικεί πολιτικά όλα αυτά που αρμόζουν και που αξίζουν στον τέταρτο Δήμο της χώρας, στο Ηράκλειο, τη μεγαλύτερη πόλη, τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης. Όσο δηλαδή και αν το κεντρικό κράτος προφανώς και καθορίζει με τον νόμο και με το οτιδήποτε την ροή των πραγμάτων, εμείς έχουμε ρόλο, έχουμε φωνή, και θα πρέπει να είμαστε πιεστικοί, θα πρέπει να έχουμε έντονη παρουσία και θα πρέπει να έχουμε τη φωνή που πρέπει προς την κεντρική εξουσία για τους Δήμους. Είπατε πριν από λίγο ότι η προτεραιότητα είναι τα εσωτερικά σας για αρχή, διότι από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσετε, και ξεκινώντας και τακτοποιώντας το σπίτι σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μπορείτε να αποδώσετε στη συνέχεια και τα μέγιστα. Η επόμενη πενταετία κρίνεται από τους περισσότερους ως πενταετία πρόκληση. Αλλά είναι πρόκληση η ανάπτυξη, είναι πρόκληση για την ανάπτυξη, είναι πρόκληση τα έργα, είναι πρόκληση για τα έργα, τι, κυρία Καναβάκη? Είναι όλα. Είναι όλα αυτά που λέτε. Η επόμενη πενταετία θεωρώ ότι είναι μια πενταετία πολύ κρίσιμη για τα πάντα. Για την εξέλιξη των πραγμάτων, για την πορεία της κοινωνίας, για τους Δήμους και για το Δήμο Ηρακλείου. Θέλω να πω λοιπόν ότι, και να συνεχίσω και να απαντήσω ταυτόχρονα σε αυτό που λέτε, ότι εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη αυτοδιοικητική πρόταση που έχει βήμα-βήμα, step by step, αυτά που πρέπει να γίνουν για να οδηγηθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε αυτό που λέτε, στην ανάπτυξη. Και ανάπτυξη είναι όλα. Ανάπτυξη είναι μια βεντάλια. Είναι από τα έργα υποδομών μέχρι τον πολιτισμό, μέχρι τον αθλητισμό, μέχρι τον τουρισμό, μέχρι την τοπική επιχειρηματικότητα, μέχρι το να γίνει ο Δήμος ψηφιακός, να γίνει ο Δήμος φιλικός και πάνω απ' όλα να γίνει ο Δήμος ανθεκτικός, ασφαλής και αλληλέγγυος. Επομένως, η πρότασή μας, και την εξηγούμε σε κάθε ευκαιρία έτσι ενδελεχώς στους πολίτες και στους ακροατές σας, ότι ξεκινάμε από το εσωτερικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα που είναι αυτή που μας απασχολεί κυρίως στα απλά, στα πρακτικά, και μετά περνάμε σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Ένα στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος περιλαμβάνει προφανώς
τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη, τα έργα που είναι ήδη δημοπρατημένα, τα έργα που είναι ήδη συμβασιοποιημένα, διότι υπάρχουν τέτοια έργα στο Δήμο Ηρακλείου. Και η Δήμη, η δημόσια διοίκηση έχει μια συνέχεια. Δεν σταματάει όταν αλλάζουν οι δήμαρχοι ή οι δημοτικές αρχές. Άρα αυτά είναι δρομολογημένα, θα εκτελεστούν, θα γίνουν. Και παράλληλα θεωρούμε ότι η νέα δημοτική αρχή, και αν είμαστε εμείς αυτοί, αυτό θα κάνουμε. Θα δούμε τα δεδομένα, θα δούμε τι έχουμε και θα κάνουμε και τον επόμενο παράλληλα αναπτυξιακό και οραματικό σχεδιασμό για το Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί δεν είναι ανεξάντλητες, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη και διεκδικώντας, μάλλον αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική πηγή, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Θα πρέπει ο Δήμος Ηρακλείου να είναι πρότυπο στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πρότυπο στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Καμία ευκαιρία χρηματοδότησης για το Δήμο Ηρακλείου δεν θα πρέπει να είναι χαμένη. Αν κάτι δεν μας έχουν στο πλάνο ή στο σχέδιο κεντρικά, θα πρέπει, και εκεί έρχομαι πάλι στα λόγια που είπαμε προηγουμένως, να το απαιτούμε και να το διεκδικούμε, και με τις δυνατότητές μας και τους ίδιους πόρους παράλληλα να μπορούμε να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε έργα. Και όταν λέω έργα, εννοώ, όπως σας είπα και πριν, σε πολλούς τομείς, σε πολλά ζητήματα, διότι έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πόλη, σε ένα δήμο, ο οποίος έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν, έχει μια ιστορικότητα τεράστια, έχει ένα πολιτισμό ανεξάντλητο. Ο τουρισμός μας είναι κάτι ο οποίος πρέπει να επιμείνουμε και να επενδύουμε συνεχώς σε αυτόν, και ξαναλέω, ζητήματα άμεσης προτεραιότητας είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ανθεκτικό Δήμο, με τον ασφαλή Δήμο. Βλέπετε ότι η κλιματική αλλαγή έχει έρθει, η κλιματική κρίση έχει έρθει, άρα ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να θωρακιστεί, πρέπει να οχυρωθεί. Δεν θα πρέπει αφήσουμε να ζήσει η πόλη μας σε περίπτωση φυσικών φαινομένων καταστάσεις που δεν είναι επιθυμητές, και αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Και από εκεί και πέρα, όλα αυτά θα πρέπει να είναι από πάνω τους ένα ισχυρό πλέγμα, ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας, διότι στην πόλη μας θα πρέπει να έχουμε επίκεντρο πάνω απ' όλα τον άνθρωπο. Άρα ο Δήμος Ηρακλείου θα πρέπει να είναι μία ομπρέλα με ισχυρές και ενισχυμένες κοινωνικές δομές, όπου θα μπορεί ο πολίτης να απευθύνεται, να ξέρει ότι υπάρχει εκεί κάποιος να τον νοιάζεται για οτιδήποτε του συμβεί. Σκέφτομαι ωστόσο ότι τα βήματα ανάπτυξης θα πρέπει να είναι ή να έχουν την ίδια ταχύτητα, γιατί είναι το Ηράκλειο στο παραλιακό του μέτωπο, είναι το αστικό Ηράκλειο, είναι το αγροτικό Ηράκλειο, τα χωριά της ενδοχώρας, γιατί μέχρι και κάτω την Καρακαδιώτησα, αν κάνεις μια βόλτα, βλέπεις τι γίνεται και για το πρωτεύωνο οδικό δίκτυο, όπως επίσης και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Μπορεί να σηκωθεί αυτό το βάρος και μπορεί εξίσου τα βήματα ανάπτυξης να έχουν την ίδια ταχύτητα για να μην νιώθει κανείς αδικημένος? Μπορεί να σηκωθεί όταν γνωρίζεις τη δουλειά, όταν ξέρεις τι κάνεις. Και το λέω αυτό, κυρία Δουλγεράκη, για να αναπτύξω το μοντέλο που προτείνουμε στους Ηρακλειώτες. Εμείς πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει ανάγκη από ένα μοντέλο διοίκησης στο οποίο ο επικεφαλής του θα είναι ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Θα είναι ένας άνθρωπος που θα ξέρει τα ζητήματα, θα ξέρει τις καταστάσεις, θα ξέρει τα πρόσωπα, θα ξέρει τι σημαίνει οργανισμός φορέας Δήμου Ηρακλείου. Δεν θα πάει την 1η-1η του 24 να ζητήσει περίοδο χάριτος, να ζητήσει περίοδο επιμόρφωσης. Ξέρει τι παραλαμβάνει, ξέρει από πού να ξεκινήσει. Ο άνθρωπος όμως αυτός θα πρέπει να έχει μαζί του και μία ομάδα, μία ομάδα κρούσης. Αυτή η ομάδα θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι μία ομάδα βαθιά ανανεωμένη, και ότι ήρθε η ώρα το πολιτικό προσωπικό της πόλης να ανανεωθεί. Να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι, καινούργια μυαλά, νέες ιδέες, που μαζί με την επικεφαλής, συγκεκριμένα
την πρότασή μας, σας αναπτύσσω αυτή τη στιγμή, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Όπως είπατε κι εσείς, ο Δήμος μας είναι τεράστιος και δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογής. Προτιμώ να ενισχύσω την πόλη, προτιμώ να ενισχύσω το τάδε προάστιο, προτιμώ να ενισχύσω την ενδοχώρα. Θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη, να έχεις μια μεγάλη εικόνα και μια μεγάλη παρέμβαση παντού. Αυτά για να τα πετύχεις πρέπει να έχεις γνώση των πραγμάτων και θα πρέπει να έχεις και δύο πολύ απλά πράγματα. Αγάπη για το Ηράκλειο και διάθεση για δουλειά. Αυτά τα έχει η δική μας πρόταση. Η μόνη ξεκάθαρη αυτοδιοικητική πρόταση για το Δήμο Ηρακλείου, με επικεφαλής της μία γυναίκα της αυτοδιοίκησης και με μία ομάδα νέων ανθρώπων της πόλης, επιστημόνων, επαγγελματιών, ανθρώπων που ζουν, δραστηριοποιούνται και έχουν τις οικογένειές τους εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Να σας πω κάτι, κύριε Κανεβάκη. Και από τις εθνικές εκλογές είχε πολλάκι στεθεί αυτό το θέμα, ότι ξέρετε, το πολιτικό προσωπικό της χώρας χρειάζεται μία ανανέωση. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από τους δικούς σας υποψηφίους. Πολιτικό προσωπικό το οποίο φαίνεται, εφόσον ψηφιστούν τα παιδιά, εφόσον εκλεγείται και όλα τα υπόλοιπα, το οποίο ανανεώνεται. Τι καινούριο πρέπει να περιμένουμε ότι θα φέρουν αυτά τα παιδιά? Ποιο είναι αυτό το καινούριο που φέρνετε και πρεσβεύετε? Το καινούριο που φέρνουμε και πρεσβεύουμε είναι καταρχήν ότι πιστεύουμε στην πρότασή μας. Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι η καταλληλότερη για το Δήμο Ηρακλείου. Και πιστεύουμε και θέλουμε και μπορούμε να την υπηρετήσουμε. Δεν είμαστε σε ένα συνδυασμό επειδή θέλουμε την εξουσία. Δεν είμαστε σε ένα συνδυασμό επειδή μας ενδιαφέρει να έχουμε έναν τίτλο. Δεν είμαστε σε ένα συνδυασμό από υποχρέωση. Ωστόσο όμως δεν μπορεί να κάποιος να ισχυριστεί και να πει ότι δεν υπάρχει πολιτικό διακύβευμα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, επειδή είναι δημοτικές εκλογές ή περιφερειακές εκλογές. Όλες οι εκλογές είναι πολιτικές. Όλες οι εκλογές είναι πολιτικές και νομίζω ότι έχω δώσει ήδη το στίγμα με τα λεγόμενά μου, ότι πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να υπάρχει μέσα στην αυτοδιοίκηση. Δεν νοείται να διοικήσεις μία πόλη, να διοικήσεις έναν δήμο χωρίς να έχεις πολιτικά χαρακτηριστικά, πολιτική σκέψη και πολιτικό αισθητήριο. Αν μη τι άλλο, είναι τα πρώτα κατά τη γνώμη μου που θα πρέπει να έχει μία δημοτική αρχή. Έτσι θα διεκδικήσει, έτσι θα απαιτήσει, έτσι θα διοικήσει και έτσι θα πετύχει και το καλύτερο δυνατό για την πόλη της. Άλλο είναι η κομματική ταυτότητα και άλλο είναι η πολιτική αντίληψη. Το ξεκαθαρίζω αυτό γιατί είμαστε ένας ανεξάρτητος συνδυασμός που ο καθένας από μας μπορεί να έχει τα κομματικά του πιστεύω. Σε ό,τι με αφορά η ταυτότητά μου είναι γνωστή, δεν την έχω κρύψει. Όμως το Ηράκλειο για σένα είναι ένας συνδυασμός ανεξάρτητος, όπου υγιείς, δραστήριες και δημιουργικές δυνάμεις της πόλης έχουμε ενωθεί, διότι πιστεύουμε στην ξεκάθαρη αυτοδιοικητική πρόταση που έχουμε για την πόλη. Είμαστε εδώ με αγνά κίνητρα, είμαστε εδώ ελεύθεροι, είμαστε εδώ έχοντας γεννήσει, έχοντας δημιουργήσει μία νέα παράταξη, η οποία παράταξη δεν έχει πίσω της τίποτα. Δεν έχει συμφέροντα, δεν έχει κόμματα, δεν έχει συστήματα, δεν έχει μηχανισμούς, δεν έχει πολιτικά γραφεία. Αυτό είναι σαφές, αυτό το ξεκαθαρίζω σε κάθε μου δημόσια τοποθέτηση και είμαι πολύ περήφανη για τους υποψήφιους που αναφέρατε, κυρία Δουλγεράκη, και αυτούς που έχετε φιλοξενήσει στην εκπομπή σας και όσους δεν έχουν περάσει από εδώ. Είμαι πολύ περήφανη για το ψηφοδέλτιο του Ηράκλειο για σένα, διότι είναι ηρακλειώτισες και ηρακλειώτες που έχουν διάθεση για δουλειά, είναι ελεύθεροι, δεν έχουν σκύψει τα κεφάλια, δεν είναι μαζί μας κάτω από δίψα για εξουσία, ούτε είναι μαζί μας επειδή τους κρατάει κάτι. Είναι εδώ γιατί πιστεύουμε σε αυτή την πρόταση και είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε στο Ηράκλειο, το αγαπάμε και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτό. Μα ξέρετε, κύριε Κανεβάκη, η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού έχει να κάνει και με τη νέα γενιά, έχει με την κουλτούρα που αναπτύσσεται, έχει να κάνει με τους νέους οι οποίοι έχουν κουραστεί από κάποιους παλιούς, σαν εμένα ή παλαιότερους, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κακός ή όχι, παρά τη δουλειά που έχουν,
δώσει τον εαυτό που έχουν δώσει, δεν τα έχουν καταφέρει στο μέγιστο δυνατό. Είναι νέοι άνθρωποι από τους οποίους θα διεκδικήσετε την ψήφο τους. Είναι τα παιδιά των 17 ετών που θα έρθουν να ψηφίσουν πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε αυτά τα νέα παιδιά, τι τους λέτε, κυρία Καναβάκη? Τους λέμε, κυρία Δουλγεράκη, καταρχήν να μας κοιτάξουν, διότι εγώ πιστεύω στα μάτια των ανθρώπων, πιστεύω στο βλέμμα των ανθρώπων, πιστεύω στο χαμόγελο των ανθρώπων. Τους λέμε απλά κοιτάξτε μας. Νομίζω ότι όταν κοιτάξει κάποιος τους ανθρώπους, βγάζει και τα συμπεράσματά του. Το εισπράτετε αυτό από νέους ανθρώπους? Ναι, το εισπράττουμε. Διότι σας είπα και στην αρχή, εμείς είμαστε ο εαυτός μας. Εμάς το Ηράκλειο και εμένα προσωπικά με ξέρει. Δεν άλλαξα. Είμαι και συνεχίζω αυτή που ξέρει ο Ηρακλειώτης. Επομένως ούτε προσποιούμαστε, ούτε δείχνουμε κάτι άλλο, ούτε είμαστε ετερόκλητοι παράγοντες που ενωθήκαμε ξαφνικά, ξεχάσαμε αυτά που μας χώριζαν και τώρα έχουμε γίνει ένα, ούτε είμαστε τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο. Είμαστε αυθεντικοί, αγαπάμε το Ηράκλειο, κοιτάμε τους ανθρώπους ξεκάθαρα, τους ακούμε, τους μιλάμε. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Πηγαίνουμε σε συναντήσεις, περιοδίες, σε φορείς, σε συλλόγους, σε επιμελητήρια, σε σωματεία. Αυτό που κρατάμε και αυτό που μας λένε όλοι, μα όλοι, είναι αυτή η ομάδα που λέτε κι εσείς και το ενδιαφέρον που δείχνει οπουδήποτε πάμε για τα θέματα που αναπτύσσονται, για τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι. Δεν κάνουμε θυμοτυπικές συναντήσεις. Δεν πάμε κάπου για τη χαιρετούρα ή για τη φωτογραφία. Πάμε κάπου και ακούμε αυτά που μας λένε. Έχουμε απορίες, έχουμε ερωτήσεις, έχουμε προτάσεις. Φεύγουμε μετά και ως ομάδα συζητάμε αυτά που ακούσαμε και καταγράφουμε λύσεις, καταγράφουμε προτάσεις. Και στις γειτονιές που πάμε, δεν πάμε ούτε για να μας φωτογραφίσουν να σφίξουμε το χέρι μιας γειτόνισσας, ούτε για να μοιράσουμε ένα φυλάδιο. Περνάμε, ακούμε τους ανθρώπους, τους χαιρετάμε με σεβασμό, μας ήξεραν, μας ξέρουν και θα είμαστε και εδώ. Δεν θα, ό,τι ήμασταν πριν θα συνεχίσουμε να είμαστε ούτως και μετά. Ούτως ή άλλως οι γειτονιές είναι παραμελημένες, ούτως ή άλλως η Ήπεθρος είναι παραμελημένη, ούτως ή άλλως αυτό το οποίο κάνει το Ηράκλειο να φαίνεται ότι είναι μια πόλη παραμελημένη, ξεκινάει από την κορυφή και φτάνει μέχρι τον τελευταίο από εμάς. Γιατί και εγώ ως δημότης νομίζω, παίρνοντας το παράδειγμα κάποιου που δεν μου δίνει τα μέγιστα, ότι παραμελώ την ίδια μου την πόλη και φαίνεται από τη δραστηριότητά μου. Δεν έχω δει κάποιον από εσάς στη δική μου τη γειτονιά για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει έρθει κάποιος να χτυπήσει πόρτες ή να σταθεί εκεί ή να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι θα περάσουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Και είναι πάρα πολλές οι γειτονιές αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Εγώ σας το κάνω προσωπικά. Είναι και θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε. Θα συμφωνήσω. Είναι η φύση, από τη φύση του και το μέγεθός του του Ηρακλείου τεράστιο. Η καθημερινότητα, σας ξαναλέω, είναι αμήλικτη και πολλές φορές και εμάς ακόμα, τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, δεν μας αφήνει το χρόνο ούτε να αναπνεύσουμε, πόσο μάλλον να πάμε κάπου που θα θέλαμε να πάμε. Σε αντιδιαστολή όμως με αυτό σας απαντώ ότι εγώ τουλάχιστον είχα ένα γραφείο ανοιχτό που ποτέ δεν αρνήθηκα να δω κανέναν, ποτέ δεν αρνήθηκα όποιος δημότης ήταν εκεί να τον ακούσω, να με επισκεφτεί και να τον δω. Κυρία Καναβάκη, μπορεί ο Δήμος να στηρίξει την επιχειρηματικότητα? Μπορεί ο Δήμος να αποδώσει περισσότερα, δεν λέω τα μέγιστα, αλλά να αποδώσει περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κακό γίγνεσθε στο χώρο της εκπαίδευσης? Έχετε σαν Δήμος την ευθύνη της συντήρησης των κτηρίων. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση των κτηρίων. Ξέρουμε πού ήταν οι πιαγωγάκια, πάνε και κάνουν μάθημα. Πού παίρνουν τα πρώτα μαθήματα και πώς γίνεται? Για πείτε μου, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει κομμάτια του τομέα της υγείας? Τρία τα θέματα που σας έθεσα. Σε κάποια θέματα μπορεί αμιγώς να τα κάνει μόνος του, σε κάποια άλλα θέλει τη στήριξη της κεντρικής πολιτείας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, διότι αν σας πω ότι την 1η του Γενάρη όποιος αναλάβει δήμαρχος
θα κάνει καινούργια σχολεία, θα κάνει καινούργια νηπιαγωγεία, που ναι, τα νηπιαγωγεία της πόλης μας έχουν σοβαρότατο ζήτημα. Θα κάνει δομές υγείας ή θα λύσει οτιδήποτε άλλο, δεν γίνεται. Σε κάποια ζητήματα θέλουμε ισχυρή παρέμβαση και ισχυρή στήριξη από την κεντρική πολιτεία. Το ζήτημα της σχολικής στέγης είναι το διεκδικητικό πλαίσιο. Θέλει βεβαίως, αυτό που λέω από την αρχή, θέλει διεκδικητικό και αγωνιστικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την υγεία, καταρχήν να πούμε για το ΕΣΥ, κυρία Δουλγεράκη, να πούμε ότι το ΕΣΥ και τα δημόσια νοσοκομεία καταραίουν. Και εδώ θα πρέπει επίσης να έχει λόγο η Δημοτική Αρχή. Εμείς επισκεφτήκαμε και το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι σε μια κατάσταση όχι καλή. Εργάζονται χιλιάδες συμπολίτες μας σε αυτά τα ιδρύματα. Θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να έχει λόγο να στηριχθούν τα ιδρύματα της πόλης. Επίσης, θα πρέπει να αναπτύξει ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας, αν θέλετε, φροντίδας υγείας, το οποίο ήδη υπάρχει, αλλά μπορεί και να ενισχυθεί στο Δήμο Ηρακλείου και να είναι κοντά στους δημότες, με μια συνέργεια. Και γι' αυτό, και πριν που είπα ότι επισκεπτόμαστε τους συλλόγους, τους φορείς κτλ., σε όλους λέμε και το εννοούμε ότι θα πρέπει όπου υπάρχει περιθώριο και όπου υπάρχει δυνατότητα να συνεργαζόμαστε. Οι φορείς της πόλης θα πρέπει να είναι υπό την ομπρέλα του Δήμου Ηρακλείου, με την καλή έννοια, και θα πρέπει να συνεργάζονται για το καλό των δημοτών και για το καλό της πόλης. Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και για τη γυναική επιχειρηματικότητα, να το πω και αυτό. Σαφέστατα. Ως γυναίκα, αλλά γενικότερα για την επιχειρηματικότητα, και είναι κάτι που ήδη προτάσεις και ιδέες έχουμε συζητήσει με επιμελητήρια και με φορείς στην περίπτωση είναι, που είμαστε. Είναι από τα τέλη μέχρι αρχή. Τα τραπεζοκαθίσματα, μέχρι το χώρο λειτουργίας των καταστημάτων, τα καταστήματα εντός των τυχών, εκτός των τυχών, τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν και τα επιχειρηματικά, τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται στα χωριά μας, έτσι. Είναι πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες για το Δήμο Ηρακλείου. Αν θέλετε να ανοίξουμε τη συζήτηση, τραπεζοκαθίσματα, εστίαση, είναι μια επίσης μεγάλη συζήτηση. Εγώ ως αντιδήμαρχος οικονομικών υπήρξα κοντά στο χώρο της εστίασης. Θεωρώ ότι βοήθησα σε μεγάλα ζητήματα που αντιμετώπιζαν την περίοδο του COVID, και σε κάθε περίπτωση και αυτό το κομμάτι και αυτός ο τομέας είναι ένας τομέας που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι σχετίζεται, αν θέλετε, και με την εξωστρέφεια και με τον τουρισμό, με την πόλη ολόκληρη, και είναι ένα από τα ζητήματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αν αναλάβουμε Δημοτική Αρχή. Θέλω όμως με την ευκαιρία, και αν έχω το χρόνο, να πω κάτι δημόσια για άλλη μια φορά, καθώς σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, η τελική εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα πριν τις 8 του Οκτωβρίου. Έχω ζητήσει επανειλημμένως, δημόσια, ανοιχτό διακανονικό διάλογο μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητος. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι οι Ηρακλειώτισσες και οι Ηρακλειώτες, τους οποίους και τις οποίες η δική μας παράταξη ούτε κατευθύνει ούτε υποτιμάει, πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να ακούσουν ταυτόχρονα και όλους μαζί τους υποψήφιους δημάρχους, να αναπτύσσουν τις θέσεις τους, να αναπτύσσουν τις απόψεις τους και να αναπτύσσουν τα προγράμματά τους. Μέχρι τώρα είναι κάτι που το βάλαμε πρώτοι και είμαστε και οι μόνοι που το βάλαμε στη δημόσια σφαίρα συζήτησης. Μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει εφικτό. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, ο χρόνος υπάρχει, είναι ακόμα Δευτέρα, και μέχρι την Παρασκευή που υπάρχει η δυνατότητα εκ του νόμου των δημοσίων εμφανίσεων όλων μας, για μένα είναι επιβεβλημένο, είναι θέμα δημοκρατικής αντίληψης, είναι θέμα διαφάνειας, είναι θέμα ότι δεν μπορούμε ούτε να κρυβόμαστε ούτε να αρνούμαστε έναν δημόσιο ανοιχτό διάλογο λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Πώς πήρατε την απόφαση να θέσετε υποψηφιότητα? Είναι το τελευταίο πρώτο, οι γυναίκες, εντάξει, και πιο αποφασιστικές είμαστε και λίγο πιο τολμηρές είμαστε και ρισκάρουμε και λίγο παραπάνω. Πώς την πήρατε την απόφαση? Την πήραμε τον ίδιο περίπου τρόπο που την πήρα και το 2014, όταν τότε ήμουνα αρκετά χρόνια νεότερη.
είχα δύο πολύ μικρά παιδιά και είχα και στον επαγγελματικό μου χώρο τότε τη δυνατότητα και την ευκαιρία της προσωπικής μου εξέλιξης. Την πήρα λοιπόν τότε γιατί αγαπούσα πάρα πολύ το Ηράκλειο και γιατί ήθελα να κάνω πράγματα για την πόλη μου. Και τότε δεν ήταν επίσης απλό, κυρία Δουλγεράκη, για μία νέα γυναίκα με δύο μικρά παιδιά. Τώρα λοιπόν, έχοντας γνωρίσει το Δήμο Ηρακλείου, έχοντας γνωρίσει ακόμα περισσότερο το Ηράκλειο, ήταν κάτι που δεν ήταν αυτό ο σκοπός, αν θέλετε, για μένα, το να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, όμως ήταν σίγουρο και ήθελα να είμαι μέρος και μέλος μιας προσπάθειας που θα γίνει για την πόλη του Ηρακλείου, μιας πρότασης που θα έχουμε για την πόλη του Ηρακλείου. Και με αυτά τα δεδομένα πήρα αυτή την απόφαση και νομίζω ότι ήρθε η ώρα το Ηράκλειο, αν θέλετε, να αποκτήσει και γυναίκα δήμαρχο. Όπως είπατε κι εσείς, οι γυναίκες έχουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Είμαστε πιο αποφασιστικές, είμαστε πιο τολμηρές, έχουμε ένστικτο και μπορούμε κάποια πράγματα να τα οργανώνουμε καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι η ώρα, έχει έρθει η ώρα, το εισπράττουμε κιόλας από τον κόσμο, το Ηράκλειο να αποκτήσει γυναίκα δήμαρχο. Κυρία Καναβάκη, στην τελική ευθεία είμαστε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ.